Πώς, πώς πάνε τα πράγματα? Πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίναν πριν από χρόνια. Mm. Οι ροέ είναι μειωμένες κατά περίπου 90% σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε μια μικρή προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει μια ένταστα σύνορα, αλλά όχι σημαντική. Το κρίσιμο είναι ότι η χώρα μας πλέον έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία, την αποφασιστικότητα να φυλάει τα σύνορά της. Αυτό το δείξαμε το Φεβρουάριο, το Μάρτιο του 2020, όπου ο Ερτογκάν προσπάθησε κατά τα λεγόμενά του να περάσει 150.000 άτομα στην Ελλάδα. Τελικά περάσαν 1.500 εκείνη την περίοδο. Και αυτό έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στην εξωτερική διάσταση. Δηλαδή το γεγονό ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω διαπραγματευτικό χαρτί είναι κρίσιμο για τη χώρα μα. Σα θυμίζω το 2016, τότε που είχαμε τι πολύ μεγάλε ροέ του 2015, η Ευρώπη αναγκάστηκε να συμφωνήσει με την Τουρκία την κοινή δήλωση του 2016, mm. από την οποία η Τουρκία πήρε στο χαρτί τουλάχιστον τότε, γιατί μετά δεν υπήρξε πρόοδο, και το δικαίωμα των Τούρκων επικών να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρί βίζα και να γίνει πρόοδο στην Τελωνιακή Ένωση. Αυτά τα δύο τα κέρδισε η Τουρκία από την ανάγκη που είχε τότε η Ευρώπη να διαχειριστεί τι ροέ. Το, το, mm -hmm. το γεγονό πλέον ότι ω χώρα μπορούμε με μια συνολική πολιτική. Με τη φύλαξη των συνόρων, με τα νέα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα, με την αυστηροποίηση τη νομοθεσία μα, με τα όλα αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία μισή χρόνια για να έχουμε τόσο χαμηλέ ροέ. Είπα πριν στην Κόγια παράδειγμα, είχαμε 4.000 ατομα προτριετίας. αυτή τη στιγμή έχει 79 άτομα. Συνολικά στα νησιά μα είχαμε 44.000 άτομα στο μέγιστο τη κρίση, αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 2.000. Ο κύριο Τσίπρα βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο. Mm -hmm. Μακάρι να έχει χρόνο να επισκεφτεί τη νέα προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι με χίλια άτομα μέσα σε σχέση με τις δεκάδες χιλιάδες που ήταν στην απαράδεκτη μόρια. Νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα προσπαθήσει πάλι να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό όπως το 2020 λόγω της δικιάς μας πολιτικής. Γιατί δεν μπορεί λέτε όχι γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν μπορεί πλέον να έχει το αποτέλεσμα που ήθελε. Και νομίζω τότε σας θυμίζω ότι η Ελλάδα κέρδισε μεγάλη στήριξη στην Ευρώπη με την παρουσία τότε και του Σαν Μισελ, τη Βάντερ Λάιν, τη Προεδρία, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Όλοι ήρθαν στην Ελλάδα και στηρίξαν αυτή την πολιτική. Την άλλη Παρασκευή, θα στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Υπουργών. Θα θέσουμε το θέμα Τουρκία, θα θέσουμε το θέμα εργαλειοποίηση, θα θέσουμε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη Frontex, ώστε η ευρωπαϊκή παρουσία να ξεκαθαρίζει ότι τα σύνορά μα δεν είναι απλώ εθνικά σύνορα, είναι και τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμη. Έλα το δε. έχουμε λύσει. Αλλά επειδή υπάρχουν φωνέ στην Ευρώπη οι οποίε προέρχονται από την ευρωπαϊκή αριστερά και όχι από κράτη, εδώ στην, στο μεταναστευτικό ο διαχωρισμό δεν είναι μεταξύ κρατών, είναι μεταξύ ιδεολογιών. Και βλέπουμε και στην Ελλάδα τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, τα λεγόμενα του ΚΙΝΑΛ, στο θέμα τη προστασία των συνόρων. Εδώ είναι, εδώ ξεφύγουμε από ιδεολογικέ γραμμέ. Στην περίπτωση τη Τουρκία. Δεν μιλάμε για ανθρώπου που φεύγουν από μια εμπόλεμη κατάσταση. Ξέρετε, στην Τουρκία δεν έχει πόλεμο, δεν βαβαρδίζεται η Τουρκία. Mm -hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφύγιο στην Τουρκία, και να αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια έχει πράγματι δώσει καταφύγιο σε εκατομμύρια ανθρώπου. Α είμαστε δίκαιοι εδώ πέρα. Αλλά από εκεί πέρα, αυτοί οι άνθρωποι που επιλέγουν να έρθουν στην Ευρώπη πλέον έρχονται κατά κανόνα οικονομικοί μετανάστε, με στόχο να πάνε σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιβάλλει ακόμα περισσότερο την ισχυρή φύλαξη των συνόρων, ειδικά όταν η Τουρκία προσπαθεί να θέσει θέματα. Ξέρετε, τα νησιά μα, η συνθήκη τη Λοζάνη, ουδέποτε είπε ότι είναι αποστατικοποιημένα. Και αυτό είναι ένα λάθο τη Τουρκία. Η Ελλάδα δέχτηκε κάποιου περιορισμού στη στρατιωτικοποίηση. Τα νησιά μα δεν προβλέπει οι της να ε. Αντιθέτως, η συνθήκη τη Λοζάνη να αποστατικοποιηθούν. Αντιθέτως, Αντιθέτω, η συνθήκη τη Λοζάνη απαγορεύει στην Τουρκία να κάνει υπερπτήσει. Στο άρθρο 13.2. Η Τουρκία είναι αυτή που τελικά παραβιάζει τη συνθήκη τη Λοζάνη και στα θέματα τη ελληνική κοινότητα στην Τουρκία που υπήρχε προδεκαετίε και δέχτηκε πολλαπλού διωγμού, η Τουρκία είναι αυτή που έχει παραβιάσει το διεθνέ δίκαιο. Πάντω η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο. ούτε απειλεί, ναι. ούτε απειλείται. Δεν το ούτε έχουν επεδώσει όλοι, δεν Η κατάσταση είναι έντονη. Προετοιμαζόμαστε και στον Εύρο τον θωρακίζουμε. Υπήρξε μια διαρροή από το Υπουργείο Άμυνα, η οποία μετά μαζεύτηκε περί ευρυδικού πολέμου. Τι βλέπετε εσεί να κάνει ο Ερντογάν. Έχουμε δει ακόμα και καράβια πολύ μεγάλα να στέλνει με 500 άτομα και πλέον. Τα μεγάλα καράβια που έρχονται, κατά κανόνα πάνε Ιταλία. Πέρυσι είχαν πάει περίπου 12.000 άτομα από την Τουρκία στην Ιταλία. Οι δουλέμποροι έχουν αλλάξει τη στρατηγική του. Επειδή οι μικρέ βάρκε δεν περνάνε, γιατί το λιμενικό νομίμω αποτρέπει τι παράνομε αναχωρήσει από την Τουρκία και τη διέλευση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα, η νέα στρατηγική του ήταν να αγοράζουν σάπια πλοία, παλιά πλοία τα οποία μπορεί να χωρέσουν 300-400 χτυβαγμένους mm -hmm. και να προσπαθήσει ανάμεσα στα ελληνικά να νησιά Ιταλία. κάπου από διεθνή να πάνε η Ιταλία. Οι υβριδικέ απειλές ευσταθούν. Κοιτάξτε, το ΣΑΓΕ το Φεβρουάριο του 2020 τότε είχε χαρακτηρίσει... Το μεταναστευτικό επισήμω ω υβριδική απειλή. απειλή. Και αυτό ήταν η βάση και του Κισαία τη 1η Μαρτίου του 2020, mm. που αλλάξαμε το δόγμα προστασία των συνόρων, και αυτό το δόγμα τη 1η Μαρτίου Έχει αυτό το ιστορικό και, και δημοσίω ο υβριδικό πόλεμο. Ναι, ναι, ήταν, ήταν επίσημη θέση του. Το περιμένουμε πάνω. αυτό τώρα το καλοκαίρι, μέχρι στιγμή. Στο μεταναστευτικό. Μπουριμό. Όχι στο βαθμό που ζήσαμε στα προηγούμενα χρόνια. Mm. Αυτό είναι το μέχρι στιγμή. Mm -hmm. Το ότι υπάρχουν συγκεντρώσει ε, μεταναστών στα τουρκικά παράλια δεν είναι κάτι καινούριο αλλά δεν παρατηρείτε. Δεν βλέπετε κάτι... αλλαγή δηλαδή στη στάση τη Τουρκία. Αυτό τι κάνουμε επο... εμεί. Προβλέπουμε μια εποχικότητα. Πάντα το καλοκαίρι υπάρχει μια περισσότερη πίεση γιατί είναι καλύτερε οι καιρικέ συνθήκε. Όχι κάτι ιδιαίτερο όμω. Μέχρι στιγμή δεν προβλέπουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για κάτι ιδιαίτερο. Τι εννοείτε. Έχουμε... Ότι... είμαστε σε αυξημένη Πατήλωθα... επιφυλακή. Πατήλωση σε αυξημένε περιπολίε, αυτό λέτε. Αυτό που είπε και ο Τάκη ο Θεοδωρικάκο και ναι. χθε στη Βουλή, mm. ότι στον Εύρο προετοιμαζόμαστε για την επέκταση του φράκτη, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Το ότι θα προσληφθούν επιπλέον σύνοριοφύλακε και ακτοφύλακες του λιμενικού για να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για την προστασία των συνόρων είναι μια πάγια και συνεχόμενη στρατηγική. Αυτό που σα ρωτάμε είναι αν αυτέ αυτές οι επιλογέ θα γινόντουσαν ούτω ή άλλω, ή απλώ αν έχετε μια εικόνα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια ένταση στο μεταναστευτικό λόγω τη πίεση που δέχεται η Τουρκία. Δεν περιμένουμε ένταση να προσέξω τα λόγια μου. Ετοιμαζόμαστε όμω για ένταση. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που υπάρξει ένα γεγονό πέρα των προβλεπωμένων να μην μα επηρεάσει όπω τελικά δεν μα επηρεάζει και το 2020. Να είμαστε δηλαδή Αχ, έτοιμοι, να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Για να νέες... ξαναπώ εγώ για την, ανακοι... για την διαρροή από το Υπουργείο Άμυνα, η οποία μετά μαζεύτηκε και η αλήθεια να του προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Το γεγονό, παραδείγματο χάρη ότι στα νησιά πλέον υπάρχουν οι νέε κλειστέ ελεγχόμενε δομέ μα δίνει και μια ασφάλεια ότι αν έχουμε μια. Έξαση δύο-τριών ημερών και μπουν 50-100-200 άτομα, mm -hmm. δεν θα έχουμε το πρόβλημα yeah. στην κοινωνία, yeah. την τοπική. Yeah. Σα θυμίζω παλιά, βάζαν σκηνέ μέσα στι πόλει. Mm -hmm. Αυτά mm -hmm. δεν, θα, δεν θα τα ξαναβιώσουμε γιατί έχουμε προετοιμαστεί και έχουμε θωρακίσει τα νησιά μα. Καλοκαίρι του 20, βλέπετε κύριε Υπουργέ. Με, με δεδομένη την ένταση που yeah, το καταγράφει. Εκτό μεταναστευτικού, λέω εγώ. Εάν ε, φοβάστε ότι θα επιχειρήσουν μια επανάληψη προκειμένου να προκαλέσουν ενδεχομένω ένα ατύχημα το οποίο δεν θα χρεωθούν εκείνοι. Διότι Ούτε. όταν είναι κάθε μέρα τα αεροπλάνα οπλισμένα, κυνηγάει το ένα το άλλο στον ενέργειο χώρο, ε, μαζεύονται πλοία ε, πολεμικά με οπλισμένα κανόνια. Δεν είναι δύσκολο να γίνει το ατύχημα όταν υπάρχει τόση ένταση. Όχι, και γι' αυτό χρειάζεται νυφαλιότητα από τη δικιά μα πλευρά. Έχουμε δείξει και αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα. Είναι φανερό ότι η Τουρκία αμφινταλαντεύεται μεταξύ Δύση και Ανατολή. Mm -hmm. Σα θυμίζω ότι είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν επέβαλε κυρώσει στη Ρωσία. Επιδιώκοντα πιθανόν και πολιτικά ωφέλη, αλλά και οικονομικά ωφέλη, προσελκύοντας τουρκικά κεφάλαια που ψάχνουν να βρουν καταφύγιο. Ρωσικά κεφάλαια. Βέβαια, ναι, ναι. ρωσικά κεφάλαια. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που κάνει η Τουρκία, που προσπαθεί να μπλοκάρει για εσωτερικούς λόγους την ε, ενίσχυση της συμμαχία με την εισδοχή της Σουηδίας και της Φιλανδίας, σίγουρα δεν τη δημιουργεί φίλου μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτή η αφινταλάντηση τη Τουρκία είναι επικίνδυνη. Αυτό είναι επικίνδυνο και για την ίδια όμω. Η αντίδραση στο εσωτερικό τη Τουρκία, μια χώρα η οποία βιώνει αυτή τη στιγμή σημαντικά οικονομικά θέματα, mm -hmm. ένα υπερπληθωρισμό εν εκλογών, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Και γι' αυτό η χώρα μα πρέπει από τη μία να ισχυροποιεί τη θέση στο εξωτερικό και νομίζω αυτό. Ο Πρωθυπουργό το έχει κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του προηγούμενου μήνε. Η Ελλάδα έχει ισχυρού συμμάχου και αποτελεί ισχυρό μέρο τη συμμαχία. Απ' την άλλη, θέλει μια ανυφαλιότητα. Εμεί δεν προκαλούμε. Μπορεί ο Ερντογάν να προκαλέσει ένα επεισόδιο να το δούμε αυτό το καλοκαίρι. Γιατί είναι τώρα τρία χρόνια και πλέον αυτή η κατάσταση. Με τον Ερντογάν, μία από τι προκλητικέ δηλώσει, τι παραβιάσει, να βγάζει έξω το ρούτ ρέι, να κάνει διάφορα. Μπορεί φέτο να δούμε θερμό επεισόδιο. Θα ήταν καταστροφικό για την Τουρκία να κάνει μια τέτοια επιλογή. Και δεν νομίζω ότι θα κάνει την Μα, επι... το μεγάλο λάθο. Καλημέρα. Θα γυρίσω και μια καλύτερα. φράση μόνο για το ιστορικό τομέα: ότι συμμετέχει ο κ. Μηταράκη στη γραμμή διεθνοποίηση των θεμάτων που αφορούν την Τουρκία. Δηλαδή, ναι. φαντάζομαι και σε κάθε φόρουμ στο οποίο μετέχετε, είτε είναι ευρωπαϊκό είτε λοιπόν, είναι παγκόσμιο, ναι, θέτε το θέμα ναι. του μεταναστευτικού. Δηλαδή, είναι κομμάτι τη διεθνοποίηση του προβλήματο. Ναι. Και ο κ. Μηταράκη mm. συμμετέχει σε αυτό, έτσι δεν είναι. Όπω πριν δύο εβδομάδε στα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη που απαντήσαμε στον ο Ζωκούς, Ζωκούς. Ο οποίος ε, ναι. έθεσε Η Τουρκία είναι αυτή που θέτει ανθρώπινε ζωέ σε κίνδυνο στο Αιγαίο με το, με το επιτρέπει του δουλέμπορου να βάζουν αυτέ τι βάρκε στη θάλασσα. Ναι. Καλημέρα, κύριε